Το έχουμε χάσει το αεροπλάνο. Δεν το πιστεύω αυτό που κάνει. Από χιούμορ δεν το έχουμε πολύ. Welcome to Antirom, Habibi. Όχι. Μεταφερθείτε όλοι στο δικό μου νέο κανάλι που έρχεται. Γνώμη για λιποθυμία Κωνσταντίνου. Δεν έχω ξαναμείνει στη ζωή μου σε τέτοιο. Εγώ γιατί είμαι σε Αθία, όντως. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog. Πάμε η Ιορδανία. Σήμερα η μέρα είναι Κυριακή, χθες γύρισα από εκεί πρώτο βράδυ. Βαλίτσα, η Ιορδανία, θα κάτσουμε 5 μέρες 6. Έχω πάρει από μαγιό μέχρι χοντρό μπουφάν, αλλά από κάτω είμαι με σορτσάκι. Φεύγω, έχω αργήσει όπως κάθε άλλη φορά στη ζωή. Γεια! Συγγνώμη, θα έρθεις κι εσύ. Λες να το κλέψω το μάξι εδώ. Όχι, μωρέ Κωνσταντίνε, τι να σου κλέψω. Ποιος θα πάρει αυτοκίνητο αυτό εκεί. Πραγματικά. Δηλαδή πρέπει όλοι να είναι ηλικιωμένοι να το πάρει. Παιδιά, ο Κωνσταντίνος που λέει το αμάξι, το άμα θέλετε μπείτε στο marketplace να το πάρετε. Στο marketplace, ναι. Το αμάξι είναι φανταστικό. Ατρακάρι, εγώ το οδηγάω. Έχει πάρει και παραπάνω αξία. 2000 κυβικά. Αυτόματο, δερμάτινα καθίσματα, βενζίνη. Στενάχρονο αυτό που συμβαίνει στο vlog. 165.000 χιλιόμετρα. Φημέ τζάμια να μην σε αναγνωρίζουν, να κάνετε και τα δικά σας μέσα. Αυτά είναι φημέ τζάμια. Σιγά, εγώ τα βλέπω όλα. Τώρα δεν φαίνεται τίποτα μέσα. Κάνεις σεξ, κάνεις τα πάντα, αν θες. Όντως. Δεν έχω κάνει εγώ σεξ μέσα. Δεν το έχω μαγαρίσει το αμάξι. Δεν έχεις κάνει σεξ μέσα στο αμάξι. Όχι. Έχω θέματα. Τι θέματα. Δεν βρίσκω γυναίκα. Θα να σε βγάλω μια φωτογραφία με τη βούνα. Και το σορτσάκι από κάτω. Και το καρουζέλ μου, όχι τίποτα άλλο. Πάμε η Ιορδανία. Αυτό το vlog υπόσχομαι θα είναι καλύτερο από του Βερολίνου. Θα τα τραβάμε όλα. Όλα. Ό,τι γίνεται ανεβαίνει. Συμφωνείς? Ναι. Γιατί έτσι ξεκίνησε και το vlog Βερολίνου και ήταν το χειρότερο vlog που έχει βγει στην ιστορία των vlogs. Δεν φταίω εγώ. Δεν δικό μου το Fipster Channel. Εγώ στο Rohouse είμαι πολύ υπεύθυνο με το content μου και είναι πάρα πολύ καλό αυτό που κάνω. Ναι, αλλά εσύ είχες αναλάβει. Να σου θυμίσω ότι είχες πάρει την κάμερα. Σώθηκες. Τέλος πάντων, παιδιά, πάμε η Ιορδανία για 5 μέρες και θα πάμε σε όλα. Αμάν. Πού όλο θα πάμε? Νεκρά, πέτ, θάλασσα. Πέτρα, Γουαντιράμ, έρημο και νεκρά θάλασσα. Αυτή δεν είναι καλά, αλήθεια. Η Βάλια είναι σε έναν άλλο πλανήτη, πιστεύω. Ήταν να έρθει και η Βάλια να μας έγραψε. Ναι, έχει πορεία με τους αγρότες την Τρίτη. Έχει πολλές δουλειές να κάνει. Η Βάλια, γιατί έφυγε από το Ροχάουζ? Δεν συνειδημένο με ρωτήσει εμένα. Η Γαριφαλιά Καλιφόρνη, τι έχει να πει για όλα αυτά. Τέλος πάντων, είναι η πρώτη φορά που είμαστε νωρίς στο αεροδρόμιο. Σκεφτείτε ότι είναι 1.30, πετάμε 3:20, πάμε, αφήνουμε βαλίτσες και ουπ, αράζουμε. Επειδή ο Κωνσταντίνος είχε δουλειά, δεν φύγαμε με την πρωινή πτήση που ήταν απευθείας 2 ώρες, δερμαλάκα. Οπότε θα κάνουμε τον κύκλο του κόσμου και θα πάμε από Αθήνα Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη Αμάν. Τι διαφορά ώρας έχει? Ανατολή δεν πάμε. Είναι μπροστά. Λοιπόν, πάμε η Ιορδανία. Φύγαμε, έτσι! Real content, αυτό είναι. Ο Κωνσταντίνος ξέχασε το διαβατήριο στο σπίτι του. Το έβαλε η αδερφή του σε ένα ταξί και έρχεται. Αν δεν προλάβουμε το αεροπλάνο, τι θα κάνεις αυτό το vlog, θα πεις? Αυτό το vlog, θα τελειώσει εδώ. Okay, θα είναι πιο ενδιαφέρον από το vlog Βερολίνου. Η ώρα είναι 2 και 3. Το ταξί θέλει 35 λεπτά για να έρθει. Και μας είπανε ότι μπορούμε να κάνουμε check-in μέχρι τις 2:30-3:25. Οπότε είμαστε ακριβώς. Δηλαδή, αν το ταξί αργήσει τύπου 10 λεπτά, το έχουμε χάσει το αεροπλάνο. Και το ταξίδι! Γνώμη που δεν με έφερε στο διαβατήριο. Όλα λάθος. Πιστεύεις μας γκαντεμιάσανε? 100%. Αλλά κάτι κάνει ο ταξιτζής. Παίζει με τα νεύρα μου. Πώς θα τον κάνω για να χάσει το τέτοιο? Χάχα, για να γελάσουμε το τώρα. Κοίτα ένα βλάκα τώρα που με περιμένει να πάω στο αεροδρόμιο. Εντάξει, εγώ έχω θετική ενέργεια, οπότε πιστεύω θα το προλάβουμε. Άμα τη δείξω σε φωτογραφία το διαβατήριο. Εντάξει, εδώ είναι μια χαρά, πάμε. Νόκαπ τώρα. Τι λες, μωρέ μαλάκα. Εντάξει, κινείται αυτός. Σε πόση ώρα λέει? 27 λεπτά. Έλα ρε. Τι ώρα είναι? Και 5, εντάξει. Κοίτα, εγώ είμαι στην πρώτη έξοδο, οπότε με το που έρθει θα σε δω. Το έχω κάνει. Ναι. Έγινε. Και εγώ ευχαριστώ. Τι έγινε? Εντάξει, ο άνθρωπος είναι μαλάκα top. Έχει αγχωθεί κι αυτός. Θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει κανένα. Μου λέει, άκου, πήγαινε μου λέει στην εταιρεία και πες να μην φύγει το αεροπλάνο. Μαλάκα, αποκλείεται! Πού πας? Εσύ που πας? Λέει. Εγώ πάω Αμάν. Όχι, Αμάν, πού είσαι, Αμάν? Πάω Αμερική. Πας Αμερική. Καλά, γιατί το λέμε και στενοχωριόμαστε? Γιατί πάμε διαφορετική πτήση. Τι κάνει ο τρανός εδώ?
Απουσιάζω τώρα, πάω. Το διαβατήριο ήρθε στο τσακ, ήταν ένας αγενέστατος, σας λέω σε λίγο όλο το story time. Περάσαμε τώρα τον έλεγχο, τα περάσαμε όλα, όλα καλά. Εγώ το είπα ότι θα τα καταφέρουμε, ήμουνα σίγουρος. Τελικά δεν ήταν αυτές οι δύο κοπέλες που μας εξυπηρετήσαν, ήταν ένας ο οποίος μου λέει μέχρι τις 2:30 σας είπανε. Και λέω ναι, είναι 2:27 βέβαια. Ναι, βέβαια τελικά το board, το check-in έκλεινε στις και 10. Α, αποφασίστε. Τελικά πότε έκλεινε αυτό το check-in? Τέλος πάντων, ήταν ένας αγενέστατος. Άμα δεις αυτό το βίντεο, είσαι πραγματικά ακατάλληλος για αυτή τη δουλειά και φούλα γενής. Τέλος πάντων, όλα καλά τώρα. Καταγγελτικό σήμερα. Ε. Καταγγελτικό. Για να μην απολυθείς τώρα. Τι λες, το μαλακή του λάδι. Α, δεν το ξέρεις το, ναι. Δεν έχεις δει ορθόδοξο YouTube. Κάτσαμε στο αεροπλάνο, τελικά ο Θεός μας φύλαξε και καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Εγώ χάρη πάρα πολύ, γιατί ήταν το μόνιμο άγχος μου. Αν θα κάτσουμε μαζί. Αλλά τι άγχη που έχεις στη ζωή σου εσύ. Το μόνιμο άγχος μου για τώρα. Τώρα έχω άλλα άγχη. Τώρα κουράστηκα. Κουράστηκες. Θα κοιμηθώ. Όχι, τώρα έχουμε να μιλήσουμε. Θα κοιμηθώ. Φτάσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρεις αν είναι εσύ. Έχει 3 βαθμούς εδώ. Ναι. Ο άλλος το έχει ζηλέψει σίγουρα εντωμεταξύ. Η ώρα είναι 6 γιατί είναι και μια ώρα μπροστά η Κωνσταντινούπολη. Και πάμε να βρούμε τώα την πτήση. Τι ώρα πετάμε? Πάμε να γουστάρουμε λίγο. Να δούμε λίγο. Όμοιο μοιο μοιο μοιο. Μαμά βρε μαλάκα. Πού το? Ανά το 9 και 10. Άρα έχουμε 3 ώρες. Πάμε να κάνουμε τη ζωή μας λοιπόν. Έλα. Ο καθένας τη ζωή του, Κωνσταντίνε μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Σήμερα καλέ. Αλλά θέλω σοβαρή απάντηση ενήλικη, οκ. Okay. Από το 1 μέχρι το 10. Πόσο βαρετή ήταν η ζωή σου πριν με γνωρίσεις? Βασικά, όχι, όχι, λάθος ερώτηση. Πόσο καλύτερη έγινε η ζωή σου από όταν με γνώρισες? Από το 1 μέχρι το 10. Πόσο κουραστική έχει γίνει η ζωή μου από τότε που σε γνώρισα? Η ερώτηση είναι πόσο καλύτερη, όχι πόσο πιο κουραστική. Τόπη ζωή κάνω τώρα. Ευχαριστώ που σε γνώρισα. Ευχαριστώ για τα ωραία χρόνια που μου χάρισες. Καλό τάξη εδώ, φιλαράκι μου. Πρώτη αποκλειστικότητα στα χρονικά, ο Κωνσταντίνος. Τρώει σοκολάτα γιατί ζαλίζεται. Τρέμουν τα χέρια του και τα πόδια του. Και τρώει σοκολάτα που δεν έχει ξαναφάει πρώτη φορά. Έχω πάθει υπογλυκημικό σοκ τώρα. Αυτό είναι μάτι, το ξέρει τι ζαλάδα. Είναι το μάτι. Δεν κάνω πλάκα. Καλά, το αεροδρόμιο, παιδιά τη Κωνσταντινούπολη, είναι πραγματικά φανταστικό. Αρέσουμε να κάτσουμε κάπου. Δείξε τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι, γίνεται χαμός. Καλά, άμα θες βρίσκουμε να κάτσουμε κάπου. Γνώμη για λιποθυμία Κωνσταντίνου. 3, 2, 1. Ρε, κοιτάτε το που είναι το αεροδρόμιο τώρα, πέρα την πλάκα. Έχει ό,τι μαγαζί μπορείτε να σκεφτείτε, το έχει. Γλυκά, φαγητά, μπέργκερ. Έχει και σιξάκ. Σε σιξάκ, μαλακά μπέργκερ που είναι το καλύτερο μπέργκερ στον κόσμο. Πώ το λέει αυτό? Εγώ. Δεν έχω φάει πιο νόστιμο μπέργκερ από το σε σιξάκ. Βλέπω κάνουμε δίαιτα. Αν μπορείς, φάτε τα όλα. Φάει και το σκαμπό. Ναι, βλέπω. Φάει ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εσύ έτρωγε. Τα λέμε σε 3 μήνες. Ξέρεις το ρητό που λέει. Είμαστε αυτά που τρώμε. Αλλά κανένα αυτό θα έλεγα. Είμαστε φίλοι, δεν τρώω σκουπίδια, είσαι σκουπιδοσακούλα. Τρώσε σωστά, είσαι σωστός. Αυτός που γυρνάει στα παλιά είναι παλιάνθρωπος. Όμορφα αποφέγματα. Μπήκαμε στο αεροπλάνο και ετοιμαζόμαστε να πάμε. Όχα μαν αμάν, που σε μαν. Τυγρές σποράκια 2000. Έχεις ακούσει τυγρές σποράκια? Όχι. Εις βολέα, τα κιτσάν. Είσαι μικρούλη γι' αυτό. Οκ, λοιπόν, πάμε στο αμάν. Φτάσαμε. Θέλω να κάνω μια σοβαρή ερώτηση. Ήξερες ότι πτήση είναι 3 ώρες και όχι μία που μου έχεις πει, ναι ή όχι? Δεν είπα ποτέ μία. 2 ώρες σου είχα πει και 20. Τελικά ήταν 3. Τι να κάνω εγώ, να το πάω πιο γρήγορα. 12 και 7 η ώρα. Γνώμη. Επιτέλους φτάσαμε σαν ταλέπορη. Σαν ταλέπορη μετά από 47 ώρες ταξίδι. Φτάσαμε. Thank you. Στην Ιορδανία. Η ώρα είναι 1:00. Αυτό το πήρα εγώ μέσα. Ρε, αν μπορείς, μην πάρεις τίποτα σήμερα. Ξέρω σε αυτό βρε ηλίθιες, κάσε. Την παλίτσες. Α. Μην κάνεις τίποτα, άσε, κάνω εγώ. Welcome to Jordan! Έχει ξεκινήσει λίγο και βρέχει, αλλά αυτό δεν μας πτωεί. Αύριο δεν θα βρέχει, γιατί έχουμε καλή διάθεση, έτσι. Έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση. Αν μπορείς... Τρίμω ξέρω. Α,
Παιδιά, είναι τεράστιο το ξενοδοχείο. Κοίτα απλά που έχει. Πού είμαι, κάτσε να σας δείξω λίγο. Εδώ είναι η είσοδος. Δείτε εδώ. Όχι, πεινάω. Μπορεί και να πεθάνω από την πείνα. Είμαι 100% λίγο. Για κάποιο λόγο εγώ μένω στο 7 και ο Κωνσταντίνος στο 9. Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τους λόγους. Που μένεις 7. 7-15 από εδώ. Το ξενοδοχείο, παιδιά, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Οχ. Πώς είναι. Οκ. Ωραία, φεύγω εγώ. Κάτσε μου. Για πάμε να δούμε τώρα. Thank you. Παιδί μου, πού είμαστε. Let's go to Κωνσταντίνος room, if he has a better room. Unfortunately. Για να δούμε λοιπόν. Αλλά γιατί μας έχουν κλείσει. Όντως. Εγώ αισθάνομαι λίγο άβολο που θα μείνω εκεί μέσα. Γιατί δεν νιώθεις ότι σου αξίζει με την καλά, μου αξίζει full. Παιδιά, τι δωματιάρα ήταν αυτή. Δεν έχω ξαναμείνει στη ζωή μου σε τέτοιο. Γιατί έχουμε πάει και σε ξενοδοχεία που λένε α, σου ήταν. Και είναι ένα. Α, το ίδιο είναι. Ωραία, το είδες, λοιπόν. Για να δούμε. Το ίδιο είναι μόνο, αλλά γιατί. Απλά δεν έχει φώτα σήμερα. Το ίδιο ακριβώς είναι. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ για την παρέα. Μπορείς να φύγεις. Εγώ θα. Δεν θα κάνω παρέα τώρα. Όχι. Γιατί. Πρέπει να δώσω κάτι στον κύριο. Πρέπει να δώσω κάτι στον κύριο. Ναι, πάρε. Γιατί είσαι λεφτά. Δεν έχουμε ευρώ εδώ πέρα, είναι δινάρια. Α, λεφτά. Thank you. Thank you so much. Δεν έχω λεφτά, τι να σε κάνω. Δεν έχουμε δινάρια. Ναι. Οχ. Γιατί δύο πόρτες έχει. Και. Δυστυχώς. Τι γίνεται, δεν μάλλον που έχω έρθει. Η Βάλια έκανε πολύ καλά και δεν ήρθε. Πιστεύω. Τώρα θα την πάρουμε. Μπορείς να πεις λίγο πέντε πράγματα πώς έχουμε βρεθεί εδώ στην Ιορδανία και θα κλείσει την κάμερα. Μ' είχε προσεγγίσει εμένα ένας ο Δημήτρης ο Λαζαρίδης, θα το δει κιόλας στο βίντεο ο άνθρωπος, ο οποίος συνεργάζεται με την πρεσβεία της Ιορδανίας με το προξενείο στη Θεσσαλονίκη και επειδή κάνουν κάποιες ενέργειες προωθητικές για τον τουρισμό εδώ στην Ιορδανία, από την Ελλάδα επιλέξανε. Εμένα. Τι! Εμένα επιλέξανε. Εμάς έπρεπε να πει. Εμένα επιλέξανε και λέω εγώ. Έχω έναν φίλο ο οποίος είναι. Δεν παφεί να πάω πουθενά, ότι είναι κατούρημα. Τον θέλουμε μαζί. Λέει, άστελε το προφίλ του, λέει. Εντάξει, καλός είναι, οκ. Okay. Τον στέλνουμε, πήρε έγκριση και ήρθαμε εδώ. Και έχουμε έρθει για να προωθήσουμε την Ιορδανία σαν τουριστικό προορισμό που πιστεύω είναι υπέροχος αν ξεκίνησε έτσι το ταξίδι μας. Η Βάλια δεν το σηκώνει. Ήταν να έρθει και η Βάλια και δεν ήρθε. Όχι, μπορεί να κάνει ένα γύρισμα. Λοιπόν, Βάλια μου. Έκανες πολύ καλά και δεν ήρθες. Τα λέμε αύριο, καλό βράδυ. Τελικά όχι καλό βράδυ, γιατί μας δώσανε αυτή την σακούλα. Και έχουμε. Holy water από τον Ιορδάνη ποταμό. Εν Ιορδάνη βα... Εδώ. Α, αυτό το είχαμε και στα Ίζια, δεν το είχαμε. Σαν το παλαιστινιακό μαντήλι μια. Ωραίο, μου αρέσει. Πολύ ωραίο. Για το κεφάλι. Ναι, ναι. Τέλειο. Το μαγνητάκι για να βγάλουμε και την υποχρέωση για τους που θέλουν μαγνητάκια. Και εδώ τι έχει αυτό το υπέροχο νεσεσέρ. Α, αλάτι από την νεκρά θάλασσα. Ω, καλό αυτό. Ωραίο. Δυνατό. Αλλά είναι αλάτι για μπάνιο, όχι για τέτοιο. Αυτό τι ό,τι είναι. Α, σκραμπ. Και αυτό τι είναι εδώ. Α, είναι τέτοιο, μπορεί είναι. Τελάσπι. Ωραία. Θα κάνουμε και το μπάνιο μας. Θα αγιαστούμε κιόλας με το νερό. Το οποίο μέσα έχει και άλλα πράγματα. Α, είναι σταυρός. Ναι, σαν ροζάριο βασικά είναι. Θα τα φορέσω όλα, λατέρνα είμαι έτσι κι αλλιώς. Η Βάλια, αποκλειστικό, ηχητικό. Πλάκα κάνει. Η Βάλια έχει κάποιο ρόλο. Πλάκα κάνει. Πλάκα, γιατί μιλάει έτσι η Βάλια. Πλάκα κάνει. Τέβηκα λίγο στο δωμάτιό μου για να κάνω ένα μπάνιο. Παραγγείλαμε να φάμε, τα καταφέραμε. Πήρα εγώ μακαρόνια με κιμά, πήραμε μια σαλάτα κτλ. Μαλάκα, όχι με πτώμα. Εν τω μεταξύ, η ώρα είναι 2 η ώρα και αύριο 8.30 ώρα πρέπει να φύγουμε από εδώ για να πάμε στο Wandiram. Γνώμη. Α, έχουν γράψει εδώ πέρα. Αγαπητέ κύριε Ιωάννη, καλώς ορίσατε στο Φερμούν. Αμάν, σας ευχόμαστε καλή διαμονή. Πήγα να διαβάσω καλή δύναμη και λέω μαλάκα, πού έχουμε έρθει. Ρε, δείτε εδώ τι έχουν κάνει. Το οποίο είναι λίγο creepy, αλλά. Και τρώγεται αυτό. Γνώμη, αυτό που ακούγεται είναι το τζάκι. Παιδιά, σας βάζω για φόρτιση. Μαλάκα φαντάσαι μπρίζα να είναι. Oh no. Τι θα κάνουμε. Φορτίζεται. Όχι, δεν φορτίζεται. Λοιπόν, κάτσε πάρω τηλέφωνο. If you can send someone to help, it will be great. Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο, γεια.
nada más que solo palabras. Y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Δεν θυμάμαι αν σε έχω τραβήξει να κοιμάσαι. Μπορείς να κάνεις το κοιμάσαι τώρα. Πάμε. Πάμε μωρέ, μαλάκα, λες και είσαι σαν τους θείους. Όντως, σαν τους ανώμαλους. Πάμε ρε μαλάκα, θα φύγουνε, πάμε. Α, έχουμε έρθει τώρα, έχουμε κάνει στάση. Έχουμε φύγει από το Αμάν και πηγαίνουμε προς το Wadiram και έχουμε κάνει τώρα στάση εδώ πέρα, μας είπανε, λέγεται Midway, κάτι τέτοιο, γιατί είναι 120 χιλιόμετρα από Midway. Το Αμάν και 120 χιλιόμετρα από την Πέτρα. Είμαστε στη μέση, εμείς δεν πάμε Πέτρα σήμερα, εμείς πάμε Wadiram στην έρημο. Εδώ είναι τα μαγαζιά που εγώ μπορεί να πεθάνω, είναι τα αγαπημένα μου πράγματα στη γη. Αυτά τα έτσι παραδοσιακά, custom made, καρθόλ custom made, μεταξύ φουλ εμπορικά, αλλά καταλάβατε, μαγαζιά. Γιατί κατέβηκα εγώ. Κράτα λίγο. Πάω να κατουρίσω, παιδιά. Φιλιά, έτσι. Νιστάζω για θάνατο. Θέλω να πεθάνω. Ας κάτσω εγώ εδώ. Α, δεν μπορώ να κάτσω γιατί είναι προσπόληση. Αποφεύγω να κοιτάξω την κάμερα γιατί είμαι, λες και με έχουν πατήσει με τρένο. Εδώ βλέπουμε διάφορα ωραία. Μπορεί ποιος παίρνει μαγνητάκι όταν πηγαίνει κάπου. Να πάρεις μαγνητάκι για ποιο λόγο. Έχεις στο μυαλό σου την εικόνα, πρέπει να το έχεις και σε μαγνητάκι. Πάμε να δούμε τι άλλα κιτσά τα πράγματα έχει αυτό το υπέροχο μαγαζί κατά τα άλλα. Καλά, εγώ αυτό εδώ θα παίρνω. Αυτά είναι πολύ ωραία. Τα μπλε, τέλεια πράγματα. Α, καλά, έχει ωραία πράγματα τώρα που το βλέπω καλύτερα όντως. Πάρω κανένα δαχτυλίδι λέτε, να φοράω σε καμία έξοδο περιεργή. Ωραία, πιστεύω ήταν εδώ. Αυτά δεν είναι όμως σαν αυτό που μας έχουν δώσει. Μα αφού μαντήλι έχουμε. Μα για δώρο, θα πάρεις τίποτα γύφτο. Α, για δώρο. Αυτό, for me. No, this is for you. Okay. Αυτό είναι σε πιτζάμα. Only this is for men. Yeah, yeah, yeah. This? This for women. This for woman. Yeah. Ωραία, Φιλίπε, άκου. Δεν θα πάρουμε τέτοια, πάρουμε μόνο μαντήλια. Εσύ δεν είναι που σε ντυθούμε. Δεν έχει αυτό που ονειρευόμουν. Έχω στο μυαλό μου. Εγώ το ξέρω, είναι το χρώμα πέσιο. Αρχικά θα κρυώνουμε. Μαντήλια για μας ή για δώρο. Εγώ θέλω και για μένα και για δώρο. Δεν ξέρω, μωρέ. Πάμε, ενώρα τα μαντήλια. Εσύ θες να πάρεις δώρο που δεν σπάς ευρώ. You want it from the media. Ωραία. Α, και εγώ θέλω. You wanna try? Come, come. Δεν γίνεται. Δυστυχώς μόνο εγώ. Πού είμαι? Ωραία. Εγώ γιατί είμαι σ' Αθία, όντως. Φτάσαμε στην έρημο. Φτάσαμε στις τουαλέτες. Ναι, αλλά της ερήμου στο Wadiram. Έτσι. Οκ. Okay. Και τώρα θα πάμε με κάτι 4x4 τζιπ, με κάτι τζιπάκια, να εξερευνήσουμε την έρημο. Καλή, τι ξερευνήτης που είσαι εσύ. Και μετά με καμήλες. Εγώ όχι πεινάω, πεθαίνω. Δεν θέλω τίποτα να πάρω από εδώ, καλύτερα να μην φάω. Δεν θέλω κάτι εγώ, ευχαριστώ. Εδώ είμαστε που θα μας βάλουν τα μαντήλια. Έλα, Χαμπίβι! Yes, Χαμπίβι! Έλα, Χαμπίβι! Hello, welcome to Wadiram, Χαμπίβι! Ελπίζω να μ' ακούτε. Τώρα θα πάμε βόλτα. Θα πάμε εδώ με την κοινή αλήθεια. Πώς και πώς. Ακόμα και στο Wadiram. Πού είσαι τρελόφατσα? Λοιπόν, με έχει κουράσει πάρα πολύ ο τύπος, αλήθεια τώρα. Το πιο κουραστικό σε αυτά τα ταξίδια είναι ότι πρέπει να τραβήξουμε φωτογραφίες, να ανεβάσουμε περιεχόμενο κτλ. Εμένα με αγχώνει εξαιρετικά για να κάνω και να τραβήξω το καλύτερο πλάνο ή την καλύτερη φωτογραφία. Θα ήθελα να πάω ένα ταξίδι χωρίς κινητό, η αλήθεια είναι.
Εγώ πως είμαι έτσι. Αλήθεια όμως τώρα. Μου θυμίζω τη θεία μου την Εύα. Η θεία της μαμάς μου που είναι και θεία μου. Έχουμε σταματήσει τώρα να πιούμε λίγο τσάι. Πω πω, έχει σκόνη, σκόνη, σκόνη. Κάτι έχω χαλάσει εγώ εδώ. Δεν είναι έτσι κανονικά. Α, η θεία μου. Δεν βγάλεις αυτογραφική. Α, εγώ να μην... Όχι. Δεν έχω έρθει για να κάνω διακοπές όμως πια. Δεν έχω περάσει χειρότερα. Λοιπόν, το τσαγάκι μας. Ω, έρχεται πολλοί κόσμος. Δεν θέλουμε. Μπορείτε να φύγετε. Εγώ τώρα αυτό θέλω να το βγάλω όμως, έτσι. Έχω αρχίσει και κουράζομαι. Το τσαγάκι με τα όλα μου, τα ωραία μου. Για σένα είναι η ζωή, Κωνσταντίνο μου. Φτάσαμε. Σήμερα θα μείνουμε σε κάτι bubbles. Που το δωμάτιό μου εμένα έχει μείνει ο Elon Musk, έτσι, sorry κιόλας. Όπως καταλαβαίνετε. Και τώρα τρώμε. Ταυτόχρονα τσακώνομαι στο Instagram γιατί μου στέλνουν και με βρίζουνε. Ένας εκεί τρελάκιας που χρειάζεται οπωσδήποτε βοήθεια. Γράψτε εδώ κάτω στο σχόλιο ποιος πιστεύετε ότι με βρίζει σήμερα. Τρώμε ραπ με κοτόπουλο. Όχι, πεινάω. Είμαστε εδώ. Έχουμε φτάσει στα δωμάτια, ο Κωνσταντίνος μένει εκεί, εγώ μένω εδώ, να δούμε. Εδώ μου είπανε ότι έμενε ο Elon Musk. Απλά το λέω, έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα στο δωμάτιο του Κωνσταντίνου. Έχει απόλυτη ηρεμία, είμαστε μέσα στην έρημο. Τι έγινε, λύση βρε μαλάκα, κάνει κρύο. Πρέπει να φύγουμε. Κι εγώ τώρα νιστάζω, δεν καταλαβαίνεις πόσο. Ωραία. Το δωμάτιο είναι έτσι. Το μπάνιο. Καληνύχτα. Είμαστε στο δωμάτιο. Πήγαμε, φάγαμε. Η ώρα είναι 10. Πού είμαι? Λίλι Πάλμερ. Είναι τραγουδίστρια. DJ είναι. Στρέψε αυτή τη μουσική. Αναπεριστάσεις, ναι. Ήτανε top σήμερα στο One Drum. Εγώ έχω μίξες. Εγώ, παιδιά, είμαι άρρωστος. Τέλος πάντων, ωραίο ήταν το One Drum, πολύ ωραίο. Αύριο το πρωί σηκωνόμαστε 8, τρώμε και πηγαίνουμε πέτρα. Θα κάνω μπάνιο εγώ τώρα. Θες να κάνουμε μπάνιο μαζί? Ποια είναι η άποψή σου στο να κάνουμε μπάνιο μαζί? Έχω ένα φίλο που κάνει με το φίλο του μπάνιο. Άρα γιατί να κάνουμε κι εμείς μαζί? Αχ, Θεέ μου, τι ακούω εδώ πέρα. Ρε μαλάκα, απάντησε μου, σου κάνω μια ερώτηση γιατί μπορείς να απαντήσεις. Δεν θέλω, ρε μαλάκα. Γιατί μπορείς να μου πεις γιατί δεν θες να κάνουμε μπάνιο μαζί? Μ' αρέσει η μοναξιά. Δεν έχεις κάνει μπάνιο με κανέναν? Ούτε καν, ρε μαλάκα. Είσαι τρελός. Τι λες, μωρέ? Δεν έχεις κάνει με σχέση σου μπάνιο? Όχι, γιατί πώς θα κάνω μπάνιο με άλλη δίπλα μου? Τι εννοείς? Έλα, ρε μαλάκα, θα κάθομαι. Τι γίνεται? Εκείνη την ώρα γίνεται και λίγο φάση. Ας γίνει στο κρεβάτι, θα γίνει στο μπάνιο μέσα. Αυτό στα όρθια. Πάω, ξενέρωτο. Όχι, όχι, θα κάτσω εγώ να κάνω τέτοια παλιά πράγματα. Αυτά. Τα λέμε αύριο. Αύριο πάμε πέτρα. Πάμε να κάνουμε μπάνιο με τον. Πάω να κάνω μπάνιο μόνος μου. Γεια σας. Καλημέρα, όμορφη μέρα. Πάμε για πρωινό. Νιώθω full άρρωστος. Πού είναι ο Κωνσταντίνος? Προτίθεται ότι αυτός έχει φτάσει. Ανάτος. Καλημέρα και πάλι. Ξεκινήσαμε. Είμαστε στα μισά για πέτρα. Ο Κωνσταντίνος μας σήμερα ντύθηκε στα λευκά. Ένας μικρός κύριος. Και τώρα έχουμε κάνει μια στάση για να πάρουμε ένα καφεδίνο. Εγώ μπορώ να πάρω και κάτι να φάω γιατί δεν έχω φάει πρωινό ακριβώς. Άι, τα σκαπώ. Tourist, my friend. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει πει ο άλλος ο άσχετος εδώ πέρα. Έχουμε φτάσει εδώ στο χώρο των περιβάλλοντα της πέτρας. Όλα καλά σήμερα, έχει πολύ ωραία μέρα. Ζέστη πολύ, εγώ φοράω τα λευκά.
φοράει αυτά τα υπέροχα γυαλιά. Δεν τα έχω πληρώσει. Τα έχω πάρει τζάμπα με μια φωτογραφία. Γκούτσι, μην δείτε. Ναι, ωραίο γυαλί. Αντιγράφει λίγο καρτιέ, βέβαια, αλλά οκ. Okay. Αυτό ήθελα να πω. Μια καλημέρα. Φτάσαμε στην Πέτρα. Στην είσοδο μου. Παιδιά, είμαι νηστικός. Έχω μπούκωμα. Νιώθω λίγο άρρωστο σήμερα και ατονία. Αλλά αυτό δεν μας πτωεί. Thank you. Πήραμε το πολυπόθητο εισιτήριο. Για να δούμε λοιπόν. Γενικά μας είπαν ότι είναι τεράστια η διαδρομή. Ενώ είναι, εμείς το κάνουμε τα 800 μέτρα και μετά τα 1200. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ωραία, τι είσαι να μας πεις για την Πέτρα. Έχουν φτιάξει Ρωμαίοι. Πάμε να δούμε το θησαυροφυλάκιο τώρα. Αν μπορείς μιλά πιο σιγά για να μην ακούγεσαι σίγουρα. Δεν με παρατάς λόγο. Άμα δεν ξέρεις από Πέτρα. Άσπρη Πέτρα, ξέσπρη. Τη βάλει από τώρα μέχρι τα 10 πόσο τη συμπαθείς. 8. Οι άλλοι δύο πόντι γιατί φύγανε. Γιατί έφυγε από το ροχάους. Γιατί έφυγε από το ροχάους. Δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει και εμένα πάρα πολύ. Όχι ότι τη μάτιασε. Τέλο πάντων. Όχι, μάτιασα, ναι. Α, έρθει η δικιά μου στήλη. Να έρθει σαν συμπαρουσιάστρια. Θα βρούμε μια άλλη στήλη. Για να παντρευτώ καλά και θα είναι η σύμβουλο σχέσεων. Καλά, τέλεια θα ήταν αυτό. Θα είμαι εγώ με την πιθανή γυναίκα τη ζωή μου. Ναι. Και θα είναι η Βάλια από δίπλα που θα συμμετέχει στη συζήτηση. Κανονικά, τέλο πάντων. Κανονικά, εγώ πρέπει να είμαι. Αλλά δεν είμαι σε κανένα βίντεο στο ροχάος πια. Έτσι όπως το έχουμε πάει. Με την αλλαγή καριέρας, τι έχει συμβεί. Κάνεις αλλαγή καριέρας γενικότερα και δεν κάνεις τίποτα. Ο Κωνσταντίνος και πρώτη φορά το λέμε εδώ. Φοβερό αποκλειστικό να πέσει η αράχνη. Και φίπστερ και ροχάους και βασάλος αράχνη. Θέλει να κάνει μια εκπομπή στο ροχάους που θα λέγεται Ποια θα παντρευτώ καλέ. Που θα έρχονται κάποιες παρουσίες. Θα τους κάνει ερωτήσεις κτλ. Θα είναι σαν παιχνίδι, συνέντευξη, ερωτήσεις για να δούμε ποια θα παντρευτεί. Αν σας αρέσει αυτή η ιδέα, γράψτε εδώ κάτω στα σχόλια ποια θα παντρευτώ καλέ. Αν μαζευτούν πάνω από 500 σχόλια, θα γίνει αυτή η στήλη. Τώρα το εννοώ εγώ, νοκάπ. Θα παντρευτώ όντως κάποια μετά. Α, θα κάνουμε. Στο ροχάος θα γίνει ο γάμος. Είσαι τρελό σήμερα. Είσαι τρελαθή. Τόση ώρα περπατάμε και είμαστε απλά στην πρώτη στάση. Εδώ είναι το θησαυροφυλάκιο. Είναι η πρώτη στάση. Έχουμε ακόμα άλλη μία, στο θέατρο. Και έχουμε ακόμα άλλη μία στάση. Προφανώς και θα πάμε. Είναι σοκαριστικά. Δεν αποτυπώνεται στην κάμερα το πόσο σοκαριστικό είναι αυτό το μέρος εδώ. Και έχει και φοβερή ενέργεια. Δεν καταλαβαίνετε. Γιατί ενέργεια μιλάμε. Είναι top. Αλήθεια. Έχουμε κάτι τώρα για καφέ μπροστά από στο θησαυροφυλάκιο. Τι έγινε. Άμα δεν γίνει μαλακία. Τι έπαθες. Κάτι είχε πέσει εδώ μέσα. Άμος, ας πούμε. Ναι, γνώμη. Τι ήταν. Δεν ξέρω τι ήταν. Μια μαλακία σαν μυγάκι ήταν. Ό,τι πρέπει για τον καφέ μου. Και το πιες. Το όφτισα. Γνώμη για μυγάκι με καφέ. Α, να τα αυτοκινητάκια. Πόσο πληρώνεις, δεν έχεις λεφτά. Όχι. Ο βασιλιάς της Ορτανίας ήθελε να διώξει τους Βεδουίνους από εδώ από την Πέτρα και δεν φεύγαν αυτοί. Και τους είπε: θα σας φτιάξω ένα χωριό και θα εκμεταλλεύεστε κιόλας και τουριστικά το μέρος. Οπότε αυτοί και φύγαν από εδώ, πήγανε σε ένα χωριό πιο πάνω, με σπίτια έτοιμα και εκμεταλλεύονται το μέρος. Τουριστικά. Ρε μαλακά, μη μου το φαίνεις τόσο κοντά. Μα μιλάς πολύ σιγά. Μα μου σπάει τα αρχίδια εδώ πέρα μπροστά. Μιλάς πάρα πολύ σιγά. Όλα τα γνυμπριστικά μου τα κάνεις, ρε μαλακά. Κάνεις επίτηδες, παίζεις με τα νεύρα μου. Δεν έχω τόσο υπομονή, ρε μαλακά. Πω τον ηλίθιο. Μπήκαμε τώρα στο αυτό για να γυρίσουμε, γιατί πραγματικά δεν την παλεύουμε και όλοι από την ομάδα έχουν ήδη φύγει. Η μέση με εμένα πονάει βασικά. Δώσαμε βέβαια 50 ευρώ να πούμε σε αυτό το σημείο. Για μην περπατήσεις και σκίσει κανένας γεροπιασμένος. Ο Κωνσταντίνος είναι τώρα η ώρα που μου μιλάει φοβερά άσχημα. 50 ευρώ για να πάμε, λες και είμαστε
Εγώ τα έδωσα. Πάμε να φάμε λιποθυμό από την πείνα σε 3, 2, 1. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά, πάμε προς το φαγητό. Εντάξει, λαβαρέθηκα τώρα. Ήρθαμε για φαγητό σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Θα φάμε γιατί πεθαίνουμε και τα λέμε μετά. Αυτό που έχεις φάει εδώ, τι είναι, από πού? Αυτό το κρέας. Τέλειο είναι. Όντως. Το φαγητό ήταν top. Έφαγα 3 πιάτα. Ωριακά ζαλίζομαι αυτή τη στιγμή από το φαγητό. Πάμε λίγο έξω να πάρουμε λίγο αέρα. Έλα, το φαγητό top, ε. Όντως top το φαγητό. Και είχε, τώρα θα σας το δείξω, είχε ένα φανταστικό μοσχάρι με ρύζι. Αυτό εδώ το ρύζι. Τοπλό. Με αυτό εδώ το beef. Top! Και έβαλα και από πάνω γιαούρτι, δεν καταλαβαίνετε. Λέγα, τι κάνεις, κοιτάει ο κόσμος. Μας κοιτάω καλά. Καλά, τι τρελιάρης πούμε, έτσι. Τσαντίνος, δεν πάει καλά, σας λέω, έτσι. Έχει χάσει κάθε ίχνος εγκεφάλου. Δεν το πιστεύω ότι το κάνει αυτό το πράγμα. Πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση? Έχω σοκαριστεί! Δεν το πιστεύω αυτό που κάνει! Α, δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Δηλαδή, εσύ χρειάζεσαι πιλότο διακοπές. Χωρίς το κινητό σου, γιατί είσαι έτοιμο το κινητό σου. Έχει χάσει το προσανατολισμό του. Είναι τρομερό αυτό. Με έχει στενοχωρήσει βαθιά! Από χιούμορ δεν το έχουμε πολύ. Φεύγουμε από πέτρα και πάμε Dead Sea. Νεκρά θάλασσα. Είναι 4,5 ώρες από εδώ. Ναι, θα λιποθυμήσουμε μάλλον. Εγώ θέλω να πιω μια Coca-Cola, λίγο να χωνέψω. We love Coca-Cola. Στην νεκρά θάλασσα έχουν βουλώσει τα αυτιά μου πάρα πολύ, γιατί είμαστε κάτω από τη θάλασσα. Δεν έχω καταλάβει πώς. Και βουλώνουν τα αυτιά σου. Μόλις μπήκαμε στο ξενοδοχείο, υπέροχο ξενοδοχείο, θέλουμε να κάνουμε ένα μπάνιο και μπορεί να πάμε στο μολ, γιατί έχει ένα πολύ κοντά εδώ πέρα μολ. Φτάσαμε στο δωμάτιο. Αχ, έχουν βουλώσει τόσο πολύ τα αυτιά μου. Τρομερό δωμάτιο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ. Πραγματικά έχω κουραστεί πάρα πολύ. Τώρα θέλω να κάνω ένα μπάνιο οπωσδήποτε, γιατί δεν την παλεύω. Λοιπόν, πάμε εδώ σε ένα μολ που έχει κοντά να κάνουμε βόλτες. Μου θυμίζει λίγο Easy Express τώρα. Μέρα, την πρώτη μέρα. Στο τουκ-τουκ. Ζήτησα από σένα ναι, να σώσει την ανθρωπότητα. Αγάπη ζήτησα μόνο να δώσει. Και τι, Κωνσταντίνε? Του σκλαβάμε τα πόδια. Τρελάκια είναι. Δεν πάμε καλά, μου φαίνεται. Έχουμε έρθει εδώ που ο βασιλιάς υποδέχεται όλους τους καλεσμένους. Καλά εδώ τους υποδέχεται. Βασιλιάς. Παιδί μου, αυτό είναι σαν το, σαν το σαλόνι σου είναι. Θα κάνουμε ένα house tour στο σπίτι του Κωνσταντίνου. Να δείτε τι είναι το κεν. Είναι το ίδιο. Εδώ τις καφέρες και το δόλους του. Κωνσταντίνε, εσύ που πρόσεχε στην παράδοση. Πού είμαστε? Στον Ιορδάνη Ποταμό. Εγώ κάτι σκεφτόμουν. Στον Ιορδάνη Ποταμό. Και πού πάμε τώρα? Βρήκαμε κάποιους ανθρώπους. Και πέρα που βαθίστηκε ο Χριστός. Ερημίτες, οι οποίοι μένουν εδώ μόνοι τους, έτσι. Έχουν φτιάξει όλο αυτό μόνοι τους. Και έχουν φτιάξει όλο αυτό εδώ πέρα μόνοι τους. Δεν σε βλέπω σήμερα πολύ ωραία. Δεν θες σήμερα να μιλήσουμε στο παιδί. Α, δεν έχει νερό πια το μέρος που βαθίστηκε ο Χριστός. Δεν υπάρχει εκεί, αλλά εμείς θα πάμε στον Ιορδάνη. Όχι, έχει νερό. Και τώρα μπήκαμε στο μουσείο. Α, θα πάρω κάτι για την Τωρέτα ρε από εδώ. Και για τον Παντελή να πάρουμε κάτι. Δεν πήραμε τα δωράκια, θα τα πάρουμε τώρα στην επιστροφή. Τα δωράκια δεν τα πήραμε, θα πάρουμε στην επιστροφή. Θα πάρουμε στον φίλο μας τον Παντελάκο και στη φίλη μας την Τωρέτα.
Καλά είναι. Φουλ τουριστικά. Ενώ δεν είναι κάτι να πεις. Στην Ιορδανία. Όχι, αυτά που έχει εκεί ήταν φουλ τουριστικά, αλλά δεν ήταν special. Δεν υπάρχει special πιθανά. Ναι, θέλω κάτι special εγώ γενικά στη ζωή μου. Αν έχει κάποιο να μου προσφέρει κάτι special, στείλτε DM. Τι, συγγνώμη, τι λέγαμε. Κωνσταντίνε, σήμερα είναι που θα βγούμε αμάν. Όχι, no cap θα βγούμε σήμερα. Ναι, λογικά. Τι εννοεί λογικά. Θα βγούμε σήμερα λοιπόν και αύριο θα ξεκουραστούμε. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι το χαμηλότερο σημείο του πλανήτη. Δηλαδή το πιο χαμηλό σημείο. Για πες ρε Σοφία, εσύ που παρακολουθούσες και τι εγώ. Εδώ βαφτίστηκε ο Χριστός. Ναι. Και είναι το πιο χαμηλό σημείο του πλανήτη. Ωραία, γιατί μιλάς σιγά. Για να μην μας ακούνε οι άλλοι. Α, εντάξει. Ναι, αυτό. Εδώ βαφτίστηκε ο Χριστός. Ναι. Είναι το πιο ιερό μέρος της χριστιανοσύνης. Συγγνώμη, πιο ιερό και από τα Ιεροσόλυμα. Τι μόνο. Από εδώ ξεκίνησε ο χριστιανισμός. Πού είναι ο Κωνσταντίνος? Ω, μας έχει κουράσει κι αυτός πια. Έλα. Εδώ είναι ναι. Ο Ιορδάνης ποταμός και απέναντι ακριβώς εδώ είναι το Ισραήλ. Χρόνια τώρα. Έχω στον τηλεπτές τίποτα, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Ο Ιορδάνης είναι το φυσικό σύνορο ανάμεσα στην Ιορδανία και στο Ισραήλ. Εδώ είμαστε στα σύνορα. Εδώ είναι, αυτός είναι ο Ιορδάνης, μισός ανήκει στην Ιορδανία. Όπως όλο τον κόσμο, ρε μαλακά. Όπως όλο τον κόσμο. Τα περισσότερα φυσικά σύνορα είναι με ποτάμι. Είναι μισό-μισό. Δηλαδή, άμα θες να ψαρέψεις από την άλλη πλευρά, πρέπει να πάρεις άδεια. Όντως. Να είτε ψαρέψεις στο ποτάμι και παίρνεις και άδεια. Έλα, μωρέ, πάμε να φύγουμε. Σήμερα μου μιλάς τόσο παράδεκτα. Πήγαμε, ψωνίσαμε και κάτι πράγματα, σουβενίρ και τα λοιπά, γιατί δεν είχα πάρει τίποτα και τώρα έχουμε έρθει να φάμε. Λίγο θυμάω λογικά από την πείνα. Τι μας λες. Ο Κωνσταντίνος σήμερα γενικά δεν μου μιλάει, δεν έχει όρεξη. Θέλω να περάσω λίγες ποιοτικές στιγμές. Ποιοτικές στιγμές χωρίς εμένα. Όμοια μιμιό μου. Πολύ ωραίο είστε τώρα. Το παραδοσιακό πάντα με τρομάζει από εμένα λίγο, αλλά τέλος πάντων. Όμορφα λοιπόν. Λοιπόν, δεν θα σα ξαναγήσω εδώ στο εστιατόριό μου. Είναι η νέα μου επένδυση εδώ στην Ιορδανία. Η νέα μου, γιατί είχε και παλιά επένδυση. Α, ναι, έχει. Από χθε το βράδυ. Σοφία, τι έχει να πει για την Κούβα. Η Σοφία, παιδιά, έχει ταξιδιωτικό γραφείο. Διευθύντρια. Καλά, η Σοφία έχει δικό τη ταξιδιωτικό γραφείο και έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Αυτό ναι. Γνώμη για ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να είδατε τα stories του Κωνσταντίνου σήμερα, αλήθεια. Μόνο αυτό θα πω. Μέρα, πάω για πρωινό. Θα σας εξηγήσω μετά τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω καν που έχει μείνει αυτό το vlog. Νομίζω ότι δεν σας έχω πει ότι έχουμε ξαναέρθει στο Αμάν. Είμαστε τώρα στο ξενοδοχείο που μέναμε την πρώτη μέρα. Χθες δεν κάναμε τίποτα. Απλώς ήρθαμε στο ξενοδοχείο, φάγαμε και τα
και τα λοιπά. Τσακωθήκαμε και με τον Κωνσταντίνο, δεν μιλούσαμε όλο το βράδυ. Και τώρα είμαστε περίπου τσακωμένοι και πάμε να πάμε στο κέντρο του Αμάν να βρούμε κάτι να φάει ο Κωνσταντίνος, γιατί εγώ έφαγα το πρωινό, αυτός δεν ξύπνησε, οπότε δεν έχει φάει. Α, εδώ είναι. Είναι η τελευταία μας μέρα ουσιαστικά, αύριο φεύγουμε, οπότε δεν έχουμε δει καθόλου το Αμάν, γιατί την μέρα που φτάσαμε βράδυ και την επόμενη μέρα το πρωί φύγαμε. Χθες σας είπα τι έγινε, οπότε τώρα πάμε να δούμε λίγο το Αμάν, να δούμε πώς είναι. Όμορφα όλα, υπέροχα όλα. Έχουμε έρθει downtown για να βρει ο Κωνσταντίνος κάτι να φάει. Ποιος πιστεύεις φταίει για την κατάσταση μεταξύ μας? Είσαι 10 χρονών. Α, εγώ φταίω. Για πες. Τι να πω. Ποιος φταίει, αντικειμενικά και όριμο και ενήλικα. Λογικά εσύ. Εγώ φταίω. Ω, δεν θέλω να του μιλήσω. Θα κάτσω σε μια γωνίτσα και δεν θα μιλάω σε κανέναν. Εγώ τώρα έχω νευριάσει. Δεν θέλω να πω τίποτα. Μαλάκα, είσαι ηλίθιος. Τίποτα δεν θέλω να πω. Αν έβαζε ένα ποσοστό 100%, πόσο θα έδινε σε εσένα και πόσο σε μένα? Σε αυτόν που φταίει. Ποσοστό φταίξιματο. 60-40. 60 σε ποιον? Σένα. Μαλάκα, εσύ το προκάλεσε όλο αυτό. Είσαι ηλίθιος. Σου είπα κάτι. Μετά έκανε 15 χρόνια. Όχι, δεν είσαι έτσι. Εγώ δεν είμαι έτσι. Δεν σου ξαναμιλήσω τώρα όλο το βράδυ. Και μετά. Μισό λεπτό τώρα γιατί θα. Λοιπόν, φύγαμε από το φαγητό. Τα βρήκαμε. Τα ψήλο βρήκαμε βασικά. Άντε πάλι τα ίδια. Μάλλον να ξανατσακωθώ. Έχει εδώ τουριστικά, έλα. Και τώρα έχουμε κατέβει να ψωνίσουμε τίποτα. Δεν μ' αρέσουν αυτοί εδώ πέρα. Α, δεν του αρέσει η ενέργεια. Όχι, θα κάτσω να με τζαλίσει, μου λέει πάρε αυτό, πάρε αυτό, πάρε αυτό. Φαίνεσαι και έτσι κόβει το μάτι σου για ανθρώπους. Σήμερα η μέρα είναι πιο χαλαρή, είναι βόλτα. Σήμερα είναι η μέρα μου. Ψώνια. Το θέλει επί 5, βλέπεις. Αυτό το ρο εδώ πέρα. Α, αυτά που σου έμαθα Παρασκευή, θα μου τα λες Σάββατο, οκ. Okay. Μέχρι να γίνει αυτό το πλάνο τώρα, έχει γίνει ένα πολύ καλό νέο που δεν μπορώ να πω τι και ένα που μου έχει διαλύσει το νευρικό σύστημα και θέλω να σπάσω την κάμερα από τα νεύρα μου. Όχι, η κάμερα δεν μου φταίει σε κάτι, ούτε εσείς φυσικά. Άλλοι φταίνε. Αγαπητά φιλαράκια μου. Ένα πράγμα δεν αντέχω στη ζωή μου. Βασικά όχι ένα, πάρα πολλά δεν αντέχω. Δεν αντέχω την διπροσωπεία. Μπορεί να με διαλύσει η διπροσωπεία. Τέλος πάντων, ας μην μένουμε σε αυτά. Αγαπητά φιλαράκια μου. Τελικά καταλήξαμε στο ότι για τον Τζακωμό φταίει ο Κωνσταντίνος. Συμφωνήσαμε και έτσι τα βρήκαμε. Επειδή είσαι άσχετος, έτσι και επί πέντε, έτσι. Βλέπεις, αυτό που τράβηξα εγώ μόλις, οκ. Okay. Γνώμη για Κωνσταντίνο που προσπαθεί να κάνει το content. Δεν ενδιαφέρει το ρο. Τι σε ενδιαφέρει? Οι γυναίκες. Έχεις κάποιες που σε ενδιαφέρουν τώρα αυτόν τον καιρό ή κάποια? Την Ντούα. Πέρα από την Ντούα, από Ελληνίδες. Την Ελληνίδα Ντούα. Δεν θα πω ποια είναι. Ποια είναι? Δεν ξέρω. Υπάρχει κάποια που είναι η Ελληνίδα Ντούα. Αλλά εγώ το έχω βγάλει. Εδώ πέρα που έχουμε έρθει, τι είναι, δεν έχω καταλάβει. Είναι η αγορά. Η αγορά του Αλ Χαλίλη. Είναι το downtown, είναι το κέντρο του Αμάν. Πού είναι όλα τα ωραία μαγαζιά. Κανένα άχρηστο πράγμα θέλω να αγοράσω, η αλήθεια είναι, αλλά δεν ξέρω τι. Κάτσαμε για καφέ σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί εδώ πέρα. Έχουμε πιει εδώ καφεδάκι double espresso. Α, έχουμε πάρει γλυκά, πάρα πολλά γλυκά. Θα τα δοκιμάσουμε όμως στο δωμάτιο. Τώρα που θες το δωμάτιο. Θέλω να σας δείξω που ψώνισα. Το πήραμε για την Ολίβια, εγώ δηλαδή. Το πήρα αυτό. Και δείξε την κουκούλα. Είμαι πολύ κουρασμένος, δεν μπορώ να μιλάω στην κάμερα συνέχεια. Καλά, εγώ στα vlog είμαι απαράδεκτος. Μα εσύ. Μα πραγματικά είμαι απέσιος στα vlog. Γιατί όμως πιστεύεις? Γιατί είναι δικό μου. Από το δικό μου θα νοιάζομαι περισσότερο. Γιατί να κάθομαι να δίνω το είναι μου στο δικό σου vlog? Υποτίθεται είμαστε, ξέρω, φίλοι. Με την ταξιδιωτική εκπομπή τι θα γίνει? Γνώμη για φιλία. Γνώμη για την ταξιδιωτική εκπομπή. Κωνσταντίνε, σε ρωτήσω κάτι. Βασικά δεν θέλω να σε ρωτήσω, θέλω να σου πω κάτι. Έλα, πες το γρήγορα όμως, γίνομαι φωτογονή. Σ' αγαπώ, φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Εσύ? Όλοι με αγαπάνε εμένα. Είμαι πολύ καλό παιδί. Εσύ? Ναι, κι εγώ. Μάκα, γιατί δεν μπορείς να πεις αγαπώ. Σ' αγαπώ, φίλε μου. Είσαι ο καλύτερος μου φίλος. Σε ευχαριστώ πολύ που υπάρχεις στη ζωή μου. Ευχαριστώ για τις ωραίες στιγμές που μου χάρισες. Γνώμη και κλάμα.
Τι εννοείς όμως, ή τι εννοείς? Αυτός είναι ο τίτλος του vlog. Όχι, λύθιε. Αγαπάει ο Κωνσταντίνος. Καλά, κανόνισες εσύ. Τσακωθήκαμε. Τι έγινε στην Ιορδανία? Γιατί δεν εκφράζει την αγάπη σου? Έτσι είμαι, ρε φίλε, τι θέλεις τώρα? Όλοι έχουν τα στραβά μας. Εγώ δεν θέλω να εκφράζομαι. Εκφράζομαι που τα θέλω εγώ. Ο Κωνσταντίνος. Μπορεί και ποτέ δηλαδή. Όχι, ο Κωνσταντίνος. Μπορεί να περπατάμε και σου κάνει. Αυτό σημαίνει. Ωραία, αφού το εκλαμβάνει. Γιατί πρέπει να λέω έτσι? Είναι ωραίο και να το λες όμως. Γιατί πρέπει να το λέω έτσι όπως το θες εσύ. Πάρε το μήνυμά σου έτσι όπως το λέω εγώ. Στις ερωτικές σχέσεις λες, αγαπώ. No cap τώρα ρωτάω. Είναι προσωπικές ερωτήσεις, να απαντάω στις ερωτήσεις. Μπείτε στο κανάλι του Raw House στη στήλη του Κωνσταντίνου να δούμε αν απαντάει στις προσωπικές ερωτήσεις. Ρώτα τις κοπέλες που ήμουν σε σχέση να σου πούνε να εκφράζομαι. Και όταν θα σου πούνε, βέβαια, δεν σπάει. Γι' αυτό δεν σε έχω ρωτήσει, γι' αυτό. Μοναξιά μου όλα. Forever alone. Ωραία, αυτά. Μαλάκα, αυτό το βίντεο πόσα λεπτά θα βγει? Τραβάς 5 μέρες σε vlog, δηλαδή δεν κουράστηκες? Έλα, κλείστο. Ωραία, κλείνει το vlog. Τα λέμε σε λίγο. Θα δοκιμάσουμε γλυκά. Μαλάκα, όντως πρέπει να κάνεις vlogs στο Raw House, αλήθεια. Γιατί δεν το κάνω στο Raw House για να μην ανοίξω δικό μου κανάλι? Αφού είσαι στο Raw House, έχεις υπογράψει για τα επόμενα 5 χρόνια. Ό,τι και δεν το θυμάμαι. Θα φύγεις από το Raw House τώρα που. Ναι, θα το κάνω μόνος μου. Έχεις πάρα πολύ μαζέψει εκεί πέρα, πολύ κόσμο. Εσύ είσαι ο βασικός. Δεν θέλω να είμαι με άλλους, θέλω να το κάνω μόνος μου. No cap τώρα. Τι λες, παιδί μου? Όχι, αλήθεια. Αλήθεια. Έχεις πολύ κόσμο μαζέψει. Δεν θέλω. Μου... Ποιο κόσμο? Εσύ, Αλίκη, είσαι Γαρυφαλιά. Πολλοί κόσμοι είναι, ρε φίλε. Τώρα έρχονται κι άλλοι. Ναι, λογικά θα κάτσω. Λοιπόν, το λέω εδώ. Όχι. Μεταφερθείτε. Κλείνουμε. Όλοι στο δικό μου νέο κανάλι που έρχεται. Ελάτε, θα περάσουμε ωραία. Παιδί μου, τι λέει. Θα τα λέμε ωραία. Ποιος σας κάνει τα βίντεο? Δύσκολο να βρεις βιντεογράφο. Καλά, είναι όντως δύσκολο. Ωραία, θα πάρω τον Nick Joan. Πάρτα να. Οκ, Nick Joan, σε θέλω να συνεργαστούμε. Μπράβο. Τι θα έλεγες και εσύ, Μάριο, να έρθεις να μου κάνεις κάποια πράγματα? Το Μάριο δεν τον ακουμπάς τίποτα ποτέ. Τον Nick Joan τον ακουμπάω. Nick Joan, χάρισμά σου. Οκ, δεν θέλουμε τον Nick Joan να βλέπω ακόμα στο Raw House. Άρα, θα θέλεις να ανεβάσεις βίντεο τη Δευτέρα, σε δύο εβδομάδες θα είναι έτοιμο. Εντάξει, κάνει προορίες για μένα. Με το Pullman ήρθαμε και βρήκαμε τους υπόλοιπους, γιατί τώρα θα πάμε σε ένα χωριό εδώ πέρα κοντά στο Αμάν. Ήρθαμε δηλαδή σε ένα χωριό κοντά στο Αμάν, που είναι μία ώρα, ξέρω εγώ, από το Αμάν. Κάτσετε, απαντάω στον Παντελή. Του άρεσε πάρα πολύ το βίντεο που ανέβασε στο YouTube. Ανέβηκε καινούριο βίντεο στο κανάλι του Raw House σήμερα, του Βασάλου, που κάνει Smasher Pass Έλληνες παρουσιαστές. Αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε. Είναι top βίντεο, cancel. Top βίντεο. Ελπίζω να πάμε να φάμε. Σοφία, είναι σαρτσοκάρι. Πάμε να φάμε. Σε λίγο, μόλις μας κάνει το tour. Τι αγαπημένοι μου. Πού είμαστε? Salt. Salt, yes. Εδώ γίνεται χαμός τώρα. Εδώ είναι σαν τη λαϊκή, ας πούμε, στην Ελλάδα. Μισό λεπτό να σας δείξω. Λαϊκή είναι. Πάμε, παιδιά, ξεπουλάμε, έτσι. Μπαμπα! Εδώ και μαγαζιά που έχει τέτοια πραγματάκια. Στο μεταξύ έχει βγάλει φουλ κρύο. Φουλ. Και εγώ δεν έχω μπουφάν μαζί μου και είμαι μόνο με αυτό. Ήρθαμε να φάμε. Όχι, πεινάω. Μάλλον πεθαίνω από την πείνα. Ας κάτσω δίπλα στην φίλτατη Σοφία. Τρώμε αυτό εδώ που είναι σαν λαχανοντολμά, σαν ντολμαδάκι χοντροκομμένο. Υπερίζει και σε όλα τους τα φαγητά βάζουν γιαούρτι, που εγώ το λατρεύω το γιαούρτι, το συνδυάζω με όλα. Θα δοκιμάσουμε κανένα γλυκό τώρα. Ήρθαμε στο δωμάτιο και ήρθε η ώρα να φάμε τα γλυκά τα πολυπόθητα. Λένε ότι αυτό το μαγαζί είναι το καλύτερο της Ιορδανίας. Έφαγα τώρα σφαιρέτερα. Έχουμε και λέμε. Αυτό εδώ, το οποίο είναι έτσι. Κάνε μαλάκας. Βαρετούτσικο. Τι πάω αυτό. Μα δεν τα δείχνεις εσύ, απλά τα τρως. Αυτό. Αυτό δεν μ' άρεσε, αυτό έχει φιστίκι, ε. Τι θα ήβρε μαλάκα, αυτό ποιοστά είναι. Αυτό εδώ είναι που δοκίμασε ο Κωνσταντίνος. Σ' αρέσει αυτό, πόσο του βάζεις? Όλα ίδια είναι, τι δείχνεις? Μα κατανοήσε καλά εσύ. Μου είμαστε από αυτό. Να φάω, χαλιά. Δοκίμασε. Έλα, Κωνσταντίνε. Δοκίμασε, βρε μαλάκα. Τι είσαι να πεις γι' αυτό? Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι το μόνο που μου αρέσει αυτό. Αυτό σου λέω. Εσύ άμα έχει τυρί μέσα και σκατά να φας, θα σ' αρέσει. Αυτό ήταν με τυρί. Αυτό ήταν με τυρί. Γενικά μου αρέσει ο συνδυασμός αλμυρού και γλυκού. Τι μου λες? Και αυτό είναι με τυρί. Κουνεφέ είναι αυτό. Μα πού πας?
Συγγνώμη, δοκιμάζαμε γλυκά που πήγε. Όχι, δείτε λίγο. No cap τώρα. Πάω δωμάτιο. Πού πά! Δεν κάνουμε bonding τώρα. Κουράστηκα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Πάει μέχρι να σκάσει αν μπορεί. Άμα δεν χορταίνει, σταμάτα. Παιδιά, αύριο. Η ώρα τώρα είναι 8.30. Μας έχουν πει ότι θα μας βγάλουν κατά τις 10 έξω για ποτό. Δεν ξέρω αν θα πάμε. Θα πάμε. Γνώμη που με άφησε μόνο μου. Και μετά λέτε ότι είμαι περίεργος εγώ, έτσι. Όχι, όχι. Για να δείτε. Εγώ έχω πάρει σίγουρα 100 κιλά. Το λέω πολύ ειλικρινά αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και που λέτε. Αυτά τα πλάνα που κάνουν στα vlogs που μπαίνουν και λένε και που λέτε. Κάνουμε το. Τέλο πάντων, με όλου. Και με όλα! Το ταξίδι στην Ιορδανία ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί κάπου εδώ τελειώνει. Θα τα πούμε και αύριο βέβαια, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πολύ διαφορετικά μέρη. Γενικά φάγαμε πολύ ωραία. Δηλαδή, 9 στις 10 μέρες φάγαμε όντως πολύ ωραία και το φαγητό που φάγαμε πριν ήταν πολύ ωραίο. Μου αρέσει γιατί συνδυάζουν τα πάντα με το γιαούρτι. Και αυτό το κάνω κι εγώ. Μου αρέσει φουλ το γιαούρτι. Με όλα. Τύπου μπιφτέκι γαλοπούλες με γιαούρτι, καλαμάτι κοτόπουλο με γιαούρτι. I love this. Είναι όλοι πάρα πολύ ευγενικοί. Πάρα πολύ ευγενικός λαός. Από τους πιο ευγενικούς λαούς που έχω συναντήσει. Πραγματικά είναι γνήσια ευγενική. Δεν είναι πρέπει να είμαστε ευγενικοί. Είναι όντως ευγενική. Τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη στιγμή. Τώρα ξερνάω και θέλω να μαζέψω. Θέλω να μαζέψω γιατί αύριο 6.30 ώρα πρέπει να ξυπνήσουμε. Γιατί 10 πετάμε. Μαζεύω και τα λέμε σε λίγο. Εντάξει. Η ώρα είναι 6.30 και φεύγουμε. Πάμε Αθήνα. Έχω κοιμηθεί 3 ώρες. 3 ώρες. Ευτυχώς πάμε απευθείας Αθήνα, οπότε δεν έχουμε στάσει. Όχι, καλημέρα, φιλαράκι μου, έτσι. Καλημέρα, δεν κλείνει το vlog τώρα. Τελειώσαμε, πάμε Αθήνα. Πού είμαστε? Εγώ όχι νιστάζω, θέλω να πεθάνω. Είμαστε εδώ τώρα στη σειρά, μπαίνουμε στο αεροπλάνο, πάμε Αθήνα, φεύγουμε. Ιορδανία, top εμπειρία, περάσαμε υπέροχα, άνθρωποι ευγενικότατοι. Θα λέμε σε ένα άλλο vlog, σε ένα άλλο ταξίδι, εδώ, από το κανάλι μου Vipster. Ωραία περάσαμε, μου άρεσε πολύ η Ιορδανία, έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να δεις. Όντως ωραίος κόσμος, πολύ φιλόξενος και χαμογελαστός, μου έκανε εντύπωση αυτό. Ωραία αξιοθέατα, πολύ διαφορετικά. Και γενικά οι αραβικές χώρες έχουν έναν ενδιαφέρον πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουν οι χώρες που είναι στην Ευρώπη. Για μένα, αν δεν αλλάξει Ήπειρο, δεν είναι ταξίδι. Ελάτε μια βόλτα από την Ιορδανία, θα σας αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία από το Υπουργείο Τουρισμού της Ιορδανίας για αυτό το υπέροχο ταξίδι. Γράψτε εδώ κάτω στο σχόλιο ό,τι απορίες έχετε για την Ιορδανία. Έπεσε βλοκάμερα, κοιμάμαι, σας λέω. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο vlog. Πού να πάμε, καλέ! Μαλάκα, μήπως η εκπομπή που θα κάνουμε να λέγεται Πού να πάμε, καλέ! Όχι, ρε μαλάκα. Γιατί? Γιατί αυτό το καλέ είναι δικό μου. Από πότε? Εντάξει. Πίστευα, τα φίλοι, θέλω να κοιμηθώ. Γεια! Yeah.